εσένα φοβούνται γιατί Άρη μου είσαι, αυτό να το ξέρουν. Πρώτη ομάδα και πιο δυνατή. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα εξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Θα εκτελεστεί τώρα μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα από τον Βέλεφ. Ευκαιρία για τον Άρη. Σε κάθε ευκαιρία το σουτ γκολ! 1-2 για τον Άρη! 1-2 για τον Άρη! Με την εκπληκτική ασίστα από τον Τικινή, νομίζω που κάνει το ταπουνάκι, ο Μπρούνο Γκάμα εκτελεί το Κουάντερσον. 1-2 Άρη το 68. 1-2 για τους κυτρινόμαυρους. Που είπαμε ότι δείχνουν σιγμό στα τελευταία λεπτά και καταφέρουν... Ο Ντιγκινή απέναντι από τον Άστρα. Τελή φορά ο Γάλλος εκτελεί γκολ για τον Άρη, 1-0. Χαμηλά στη δεξιά γωνία της Εσίας του Απόλλωνα Σμύρνης σημαδεύει... Ο Άρης πήγε το προβάδισμα με τον Νίκο Μαρτίνες κόντρα στην πρώην ομάδα του. Πρέπει να είναι καλά το anytime, ως τύχημα για τον Μαρτίνες, ως κοράρει απέναντι στον Πανετολικό. Σε μια αντιπίθεση του Άρη, ο Αργεντινός βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή και σκόραρε από κοντά. Παραβίασε την του Γιανακόπουλου και έχει δώσει στην ομάδα το προβάδισμα με 0-1. Τον κόλλο αυτό για τον Άρη στην εκτέλεση. Γρήγορα για τον Μπρούνο Γκάμα τα δεξιά. Πορτογάλος με την μπάλα. Μαυρομάτι πάνω του Γκάμα. Για να δούμε. Χαμηλά η πάσα του μέσα στην περιοχή. Έξυπνη, αλλά δεν ήταν κανένα συμπέκτη του εκεί. Ο Ζαχίντ. Ρυψοκίνδυνο από κοντά. Φετφάτζιδη η κεφαλιά του. Βεβαίως 1-0. Ο Άρης στο Παναθηναϊκό από το τραγικό λάθος στην άμυνα του Άρη. Ο Βραχίος όμως μεσοεπιθετικός ήταν εκεί που έπρεπε και με κεφαλιά παρακαλώ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Διώδη. 1-0 ο Άρης, πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ολέθριο το λάθος πραγματικά στην άμυνα του Παναθηναϊκού και πολύ αποτελεσματικό το πρέσινγκ του Άρη ψηλά. Γκάμα πέναντι στο Γιανακόπουλο στο 26. Ο Πορτογάλος έτοιμος να σκοράρει ξανά την άσπρη βούλα και να πετύχει παράλληλα το τρίτο του τέρμα στη φετινή σεζόν. Περιμένει το σήμα το Τζαγκαράκι. Με κρύο αίμα εκτέλεσε στην Ξάνθη και ευστόχησε. Δίνει το σήμα Τζαγκαράκης. Γκάμα παίρνει φόρα, εκτελεί γκολ! 1-0 πριν τον Γκάμα που πανηγυρίζει μπροστά στη θύρα 3. Ο Άρης ανοίγει το σκορ στο 26 με τον Πορτογάλο. Ισπανός, ξανά για τον Φετφατζίδη, βγήκε η κομπίνα, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Γιντέ και το σούτ για τον Άρη, γκολ! 0-1 ο Άρης. Παγώνει την τούμπα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, μόλις το 4ο λεπτό από αυτή την εξαιρετική κομπίνα από το κόρνερ των παιχτών του Τερζή από τα αριστερά. Με μαεστρικό τρόπο οι κυτρινόμαυροι έδωσαν την μπάλα στην καρδιά της περιοχής και η Ντέγε με αριστερό σουτ κάνει το 0-1 νωρίς και βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ ο Νιγηριανός που σκοράρει για δεύτερο σερί παιχνίδι, πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του, παγώνει η τούμπα. Ο Ιντέγε δίνει στον Άρη το προβάδισμα. Βλέπουμε ξανά εδώ πέρα στο replay. Ωραία συνεργασία Ματίγια Φετφατζίδη. Βρήκε τον Ιντέγε στο ύψος του πέναλτι και ο Νιγηριανός από εκεί πέρα δύσκολα χάνει με το αριστερό στην αιστεία του Πασχαλάκη. 0-1 ο Άρης με το καλημέρα. Δίνει άλλο ενδιαφέρον στο ντέρμπι της Τούμπας. Ο Νιγηριανός θα μιλάμε στην περιοχή για τον Τόνσο. Κόβε τελευταία στιγμή ο Τόνσο απέναντι τον Αστράτο. Σουτ γκολ. Ναι. 2-0 Μάρτιν Τόνσο. Και κάπου εδώ νομίζω ότι ο Άρης κλειδώνει το τρίποντο. Η Ντέγε έτοιμος να κάνει το 2-0 για τον Άρη και να μετατρέψει σε πολύ πιο εύκολη διαδικασία το υπόλοιπο του ματς. Η Ντέγε, λίγα βήματα, εκτελεί γκολ! Μπράβο η Ντέγε, 2-0! Στη δεξιά γωνία του Γιανακόπουλου, στην αριστερή του επιστρεφόμενου του Πανετολικού, ο Νιγηριανός επιστρέφει στα γκολ μετά από τρεις αγωνιστικές. Και το τέρμα που πέτυχε στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ. 2-0 ο Άρης. Μέσα σε 6 λεπτά στο 25 ο Γκάμα. Στο 31 ο Ιντέγε. Να βραβεύσουμε αυτό που κάνει το πέναλτι. Και τώρα την κοινή πετάει και το Φετφατζίδη. Είναι ο Γκάμα μόνος του στην άλλη πλευρά. Φετφατζίδης τώρα σηκώνει κεφάλι. Και ο Ιντέγε. Φετφατζίδης φοβερή κάθετη για τον Βέλεφ. Μέσα στην περιοχή. Βέλεφ!
χεριά πριν το ημίχρονο με το Φραν Βέλεθ. Υποδειγματική αντεπίθεση για τον Άρη. Πω Ισπανός που ξεχύθηκε σαν εξτρέμ στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Φοβερό πλασέ είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ήταν ιδανικό για τον Άρη ένα δεύτερο γκολ πριν το ημίχρονο. Ο Βέλεθ το πετυχαίνει και έτσι ο Άρης πάει με τρομερή ψυχολογία πλέον στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Ρίγνω στο Παναθηναϊκό σε κατήφια. Βλέπω σκυμμένα κεφάλια. Φοβερή αντεπίθεση από τον Άρη και το γκολ του Φραν Βέλεθ. Ο αρχηγός βάζει τη σφραγίδα του με την επιστροφή του στην εντεκάδα και δίνει στον Άρη προβάσμα δύο τερμάτων. Και έχουμε ακόμα βέβαια. Στο 43. Για να δούμε εδώ πέρα, θα μείνει όρθιος ο Ρούς. Σούτ 1-1. Ναι λοιπόν, υπέροχο γκολ από τον Ρούς. Και ο Άρης ο οποίος θα ισοφαρίσει στο 85. Τον Όφη και φυσικά με τη Μόλτη Παναλυτικός που σκόραρε και φαλιά. 1-0 Λούκα Σάσα. Νωρίς νωρίς το παιχνίδι. Ο Άρης παίρνει το προβάδισμα. Ξανά πετυχαίνει γκολ σε πρώτο ημίχρονο από την κεφαλιά του Βραζιλιάνου. Δίνει το προβάδισμα σε ομάδα του Μίχαλ Γκέμιν. Πολύ ωραία κεφαλιά. Σιώπης θα περάσει την παλιά. Για να δούμε τεράστια ευκαιρία για τον Άρη. Με τον Τικινί να είναι μόνος απέναντι τον Παπαδόπουλο. Τικινί θα περάσει. Το σούτ για τον Τικινί. Μπάλα. Γκολ 2-0. 2-0 για τον Άρη. Με τον Τικινί να σκοράρει. Στο 23ο λεπτό ο Άρης κάνει το 2-0 εδώ στην Τρίπολη. Μετά. Ματέο. Προσποιείται. Κρατάει την μπάλα. Πάει πολύ πλάγια θέση. Το σούτ. Όχι. Διατηρεί την μπάλα μέσα στην περιοχή. Γκολ. 3-0. Σε μια φάση διαρκείας. Ο Άρης φτάνει και σε ένα τρίτο γκολ με τον Νικολά Τικινί να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Μια αγκαλιά από τον σφαιριστή Σάβα Παντελίδη. Εύκολα και απλά σε μια επίθεση που ξεκίνησε πολύ πίσω στο χώρο του κέντρου από ένα λάθος των παικτών του Απόλλωνα, για να φτάσει εν τέλει μετά από πολύ πείσμα στον Τικινί, αφού πρώτα ο Ματέο προσπάθησε από πολύ πλάγια θέση να σκοράρει, έκανε την παράλληλη πάσα και τελικά ο Τικινί, αφού πρώτα ο Μαρτίνες έσωσε την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, βρήκε μέσα στην περιοχή το Γάλλο και αυτός πέτυχε το δεύτερο προσωπικό τέρμα. 6 γκολ για τον Τικινί. 3-0 ο Άρης. Ο Πούγκουρας τελευταία στιγμή κάνει λάθος πάσα όμως. Φοβερή πάσα του Γκάμα για τον Τικινί. Πράσπασε τον Ιντέγε, πράσπασε τον Φετφατζίδη αυτός τώρα. Φετφατζίδης μέσα στην περιοχή με τον Γιώκα στο πάνω του. Ωραία τρίπλα του Φετφατζίδη. Δεν έχει χωρίς να του σούτει. Παράλληλη πάσα στην Τικινί από τον Τακό. Ο Άρης πάει να πάρει μια νίκη με διαστάσεις τριάμπου με το τέρμα του Γάλλου που διαμορφώνει το 3-0 μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Πριν συμπληρώσουμε καλά μία ώρα παιχνιδιού από την πολύ ωραία αντεπίθεση και πάλι του Άρη, ξεκίνησε από την εξαιρετική πάσα του Γκάμα στον Κινή. Αυτός με τη σειρά του στον Ιντέγε. Στη συνέχεια το σπάσιμο του Νιγηριανού στο Φετφατζίδη. Η παράλληλη πάση. 4-2. Για να τον Άρη τώρα πάλι. Να μην κόβει μέχρι βασικότερα. Η κυρία τα δεξιά, ο Ιντέγε μόνο του. Με δύο από την πάσα. Ήταν γεμάτη για τον ίδια φάση με τον Νικολά Κινίλη. Κάνει το 5-2 για τον Άρη, πετυχαίνει το δεύτερο. Δεν υπάρχει λοκόρδι μέσα στην περιοχή. Ο Άρης παίζει χαμηλά. Φετφατζίδη στο ημικύκλιο το σουτ. Γκολ! Φέτφα! 5-0. Τελικά έχει να μας δώσει το παιχνίδι πράγματι. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Δύο λεπτά, ας βάλει και αυτός ένα. Τις ακούστηκαν οι επιθυμίες μας. Γιάννης Φετφατζίδης 5-0 με σύρκο. Ένα από Φέτφα. Στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Αστρά και παίρνει διαστάσεις τριάμβου η νίκη αυτή του Άρη κόντρα στον Απόλλωνα. Ξεσπάει η ομάδα του Παντελή. Τα άλλα δύο δεν ξέρω. Σπάει έναν πολύ αδύναμο αντίπαλο. Τον προσέγγισε με τη σοβαρότητα που έπρεπε, με την υπομονή. Είναι η εκπομπή All About Aris. Ήταν πιστή στο πλάνο της και φτάνει και σε πέμπτο. Και ξεκίνησε με τον τρόπο που θα συνομιλούμε αύριο το απόγευμα. Κυρίως όμως να θυμηθούμε. Το αίμα τώρα. Βρίσκει το Λάρισον στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Λάρισον μέσα στην περιοχή. Αλλάζει πόδι. Στο δεξί αργεί πολύ. Γιατί αργεί? Για τον Τικινί. Γιατί το καλό αργεί. Μπάλα. Ο Ματίγια. Το σου. Την μπάλα είναι γκολ. Έτσι θα χαθεί η φωνή σου αύριο, Νικολάκη.
κατέληξε στο Ματίγια και αυτός στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Πασχαλάκη λίγα λεπτά πριν το φινάλε, περίπου στο ίδιο λεπτό που πέρυσι από το φάουλ του Ματίγια και σκοράρει ο Βέλεθ. Ο Άρης παίρνει το προβάδισμα και είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να αντέξει στην πίεση του ΠΑΟΚ σίγουρα στα επόμενα λεπτά να φύγει με το διπλό από την Τούμπα. Πανός ξανά για τον Βετφατζίδη, βγήκε η κομπίνα, η σέντρα μες στην περιοχή, γιατί και το σούτ για τον Άρη, γκολ! 0-1 ο Άρης παγώνει την Τούμπα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού μόλις το τέταρτο λεπτό από αυτή την εξαιρετική κομπίνα από το κόρνερ των παιχτών του Τερζή από τα αριστερά. Με μαεστρικό τρόπο οι κυτρινόμαυροι έδωσαν την μπάλα στην καρδιά της περιοχής και η Ντέγε με αριστερό σουτ κάνει το 0-1 νωρίς και βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Ο Νιγηριανός που σκοράρει για δεύτερο σερί παιχνίδι πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του, παγώνει η Τούμπα. Ο Ιντέγε δίνει στον Άρη το προβάδισμα. Βλέπουμε ξανά εδώ πέρα στο replay. Ωραία συνεργασία μα. Άρη! Καλησπέρα, είπαμε. Δεν είπαμε. Καλησπέρα. Και καλή χρονιά, θα πούμε αύριο. Φάγαμε ένα τεταρτάκι. Ομάδα μεγάλη, όλοι εσένα φοβούνται γιατί Άρη μου είσαι. Για να μπούμε λίγο σε mood το ξέρουν, πρώτη ομάδα και του τι θα συμβεί αύριο. Άρη, Άρη, εσύ είσαι. Θα πάμε μέχρι τις 6.30 μαζί. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Και αφού σας σήκωσα το ηθικό, αντίπαλος με σένα. Θα πούμε και τα ειδησογραφικά. Θα πούμε και 2-3 πράγματα δικά μας. Θα πούμε και για Παπαπέτρου, τον οποίο σας τον είπα χθες τον δίκη, έτσι. Στο ΒΑΡ έπεσα έξω. Αλλά για να αντιλαμβάνεστε το ρεπορτάζ. Έχεις φιλάθλους που σε αγαπούν. Θα σας πω και για τη σύζυγο που δουλεύει στο Open. Καμάρι και το κεφάλι ψηλά. Γενικά όμως να ξέρετε ότι εμείς, σε αντίθεση με αυτούς, ούτε λαϊκίζουμε, ούτε θα εκμεταλλευτούμε μία κατάσταση τη συζύγου δηλαδή του διαιτητή. Καλά να το σκεφτεί. Γιατί πάρα πολύ απλά ο Παπαπέτρου μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει δείγματα ότι είναι από τους διαιτητές που επηρεάζονται. Δεν είναι στην κατηγορία Σιδηρόπουλων, Ευαγγέλου. Όχι, αυτοί δεν επηρεάζονται. Απλά όταν παίζουμε τον Άρη είναι λίγο πιο αυστηροί σε σχέση με όταν παίζουμε άλλες ομάδες, ειδικά όταν παίζουν τον ΠΑΟΚ. Εκεί χάνουν την αυστηρότητά τους. Δεν είναι αυτής της συνωμοταξίας, αν με νοείτε. Βέβαια, ενώ μιλάμε για τον Παπαπέτρου, είδα και μια ανακοίνωση ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το συμφέρον της κοιτάει να υπερασπιστεί ΠΑΕ Ολυμπιακός, καλά κάνει. Βλέπω διαιτητή στο Ξάνθη Άρης τον Κουμπαράκη από την ΕΠΣ Θράκης στο Ξάνθη Άρης, χωρίς ΒΑΡ βάλανε διαιτητή από τη Θράκη. Ρε, θα με στραλάνετε. Γιατί Άρη μου είσαι, αυτό να το ξέρουν, πρώτη ομάδα και πιο δυνατή. Το ξέρω ότι το έχω δυνατά το χαλί. Άρη, δεν είναι χαλί αυτό. Καμάρι, αυτό είναι ο Μποέμις. Άρη, ομάδα, αυτό που θα παίξει δηλαδή 4-5-6 φορές αύριο. Αντίπαλος με σένα. Μια στην έναρξη, μια στο ημίχρονο, μια στο τέλος και τρεις ενδιάμεσα. Δεν χρειάζεται να μιλάει ο παραγωγός σήμερα. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, έχεις φιλάθλους που σε αγαπούν. Θα μιλήσει η καρδιά του Αριανού. Έχουν καμάρι και το κεφάλι ψηλά το κρατούν. Θα μιλήσει η ψυχή του Αριανού. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη. Θα μιλήσει τον μπομπονέρα της Ευρώπης.
Ποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Θα μιλήσει ο Μποέμης. Θα μιλήσει ο Θεός του πολέμου. Κάποια στιγμή θα μιλήσει και ο Ένιγκ με τον Κουέστα που θα βάλουμε να τους ακούσετε. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Θα πούμε σε λίγο αποστολές. Η νεότερη πληροφορία είναι ότι ο Ντουρμισά είναι κανονικά στην αποστολή του Άρη, γιατί βγήκε το δελτίο του πριν από λίγο στην Αθήνα. Άρη, νομίζω ότι εντός των επόμενων ωρών θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Άρης για αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή. Το δελτίο είναι ok. Υπάρχει όμως το τυπικό της υπόθεσης. Πάντα περιμένουν οι ΠΑΕ για να ανακοινώσουν επίσημα μια μεταγραφή. Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη. Αυτό θα γίνει εντός ολίγου. Ο Ντουρμισάη όμως είναι κανονικά στην αποστολή. Θα τα πούμε όλα αυτά. Και για την αποστολή του ΠΑΟΚ και για την αποστολή του Άρη. Και για τα μέτρα τάξης που θα έχουμε ακόμα μία συνάντηση σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Για τα μέτρα τάξης ώστε να μην επαναληφθεί το περσινό μπάχαλο. Που βέβαια το περσινό μπάχαλο και οι οδηγίες της αστυνομίας δόθηκαν από συγκεκριμένο υπουργό της προηγούμενης κυβερνήσεως. Που είχε μια αγάπη όσο να είναι με το συμπολίτη, μια αγάπη την είχε. Αν κρίνω ας πούμε ότι ένας άλλος υπουργός της κυβερνήσεως τώρα δουλεύει στο κανάλι του Ιβάν που είναι της μόδας. Πόσοι δουλεύουν κύριε παιδιά. Ποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Μεγάλο κανάλι. Ανοιχτό σε πολλούς ανθρώπους. Τώρα λοιπόν που υπάρχει άλλη κυβέρνηση και η αστυνομία παίρνει από άλλους εντολές, θα γίνει ό,τι γίνεται με όλες τις ομάδες. Οι φιλοξενούμενοι θα έρθουν κανονικότατα, η ΠΑΕ Άρης θα κάνει τα πάντα ώστε να είναι άνετη και φιλόξενη απέναντι στους φιλοξενούμενους στη σουίτα που θα τους παραχωρηθεί. Αλλά δεν θα έχουμε 20.000 κόσμο να περιμένει απ' έξω για να μπει ο Γιωργάκης μες στο γήπεδο. Όπως προβλέπετε, με σχέδιο, με ασφάλεια και προσοχή, μην πέσετε στην παγίδα και απαντήστε στην οποιαδήποτε πρόκληση πιθανόν υπάρξει. Άρη, γλυκιά μου, γιατί η ΕΠΟ δεν είναι δικιά μας. Εσείς μπορεί να πετάξετε σπόρια και να φάμε αγωνιστική. Με ασφάλεια να πάει να κάτσει στη σουιτούλα του, το έχουμε και φαγητάκι, το έχουμε και μπιρίτσα να πιει εκεί. Και ουισκάκι και ό,τι γουστάρει. Να πάρει τα μπαλάκια στην πλάτη και να γυρίσει. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξαφνικά. Θα πάμε στο break. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα. Και θα επιστρέψουμε με Ένινγκ, με Κουέστα, με σχόλιο, με αποστολή Άρη. Και δύο-τρία πραγματάκια που θέλω να αναφέρω εγώ ειδικά. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, όλοι εσένα φοβούνται γιατί. Άρη μου είσαι, αυτό να το ξέρουν, πρώτη ομάδα και πιο δυνατή. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα,
πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Εδώ είμαστε, All About Harrison Air, στο Λίμπερο 107,4. Είμαστε και λίγο γρυπωμένοι. Θα πάρουμε τα αντιβιωτικά μας και θα είμαστε παρόντες αύριο κανονικά. Αποστολή ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Άρης πριν από λίγο. Κουέστα, Έμαν, Ρόους, Βέλεθ, Σόουζα, Λάρσον, Ντιγκινί, Μπρούνο Γκάμα, Ματίγια, Μαντσίνι, Σάσα, Ιντέγε, Μπα, Κόρχουτ, Μαρτίνεθ, Ντουρμισάη, Βελιζίσης και Φετφατζίδης. Οι παίκτες είναι ο Σούντγκρεν εκτός, όπως αντιλαμβάνεστε. Εκτός αποστολής 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Άρα είναι ο Σούντγκρεν εκτός και βέβαια ο Τόνσο που τον περιμέναμε να είναι εκτός αποστολής. Φαίνεται ότι ο Ένινγκ με την παρουσία και του Ντουρμισάη προσθέτει έναν ακόμα επιθετικό, βγάζει έναν αμυντικό από το κάδρο. Ίσως αυτό να μας λέει ότι θα κλειδώσει η παρουσία του Ρόουζ στο δεξιάκρο της άμυνας. Υπάρχει η εναλλακτική λύση βέβαια του Ούγκο Σόουζα, αλλά προτίμησε τον Πορτογάλο, τον Ούγκο Σόουζα από τον Σούντγκρεν για την αποστολή της ομάδας ο κύριος Ένινγκ. Αυτοί είναι οι 18 μαχητές του Άρη αύριο στο παιχνίδι με τον συμπολίτη, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ αύριο το βράδυ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης, ο οποίος βλέπω εδώ πέρα και μισό λεπτό, νέα επίθεση λέει στο σπίτι του διαιτητή Ευαγγέλου. Την είσοδο του σπιτιού του Άγγελου Ευαγγέλου λέει στον Ευαγγέλου μετά τη ρήψη κροτήδων μνημείων, τα προτήσεις παραδείγματος έσπασαν και πάλι τα τζάμια συνέντευξη που διαμένει. Ερευνά, ο Ευαγγέλου δεν ήταν στο σπίτι. Είναι ο γνωστός διαιτητής, ο οποίος, αν θυμάστε καλά, ήταν ο ρέφερι ΒΑΡ στο παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δυστυχώς πάνε το ποδόσφαιρο αρκετά πίσω. Υπάρχει μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και τη διαβάζω γιατί έχει να κάνει με αρκετά ζητήματα που αφορούν βεβαίως και τον Άρη. Με τους ορισμούς στα ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Super League, οι έμισθοι υπάλληλοι της εξυγίανσης αποδεικνύουν πως εννοούν την επιστροφή στην κανονικότητα του δικού τους ποδοσφαίρου. Πώς εννοούν? Σε αντίθεση με τις τρεις άλλες φορές που ο κύριος Γκεστράνιος φίληξε παιχνίδια της Super League, αυτή τη φορά ο παρατηρητής διαιτησίας του θα είναι Έλληνας. Στο Καραϊσκάκη εξορίστηκε ο Γιώργος Μπίκας, ο γιος του οποίου, Στυλιανός Μπίκας, εργάζεται στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Άλλωστε γι' αυτό ακριβώς το λόγο, το 2017 η ΚΕΤ τον Τριτσόνη Κουκουλάκη τον είχε αντικαταστήσει από παρατηρητή διαιτησία στο αγώνα των play-off ΠΑΟΚ ΑΕΚ μετά από έντονες διαμαρτυρίες της ΑΕΚ. Η ΚΕΤ της FIFA UEFA θα κρατήσει τον Μπίκα για να κατατοπίσει τον κύριο Γκεστράνιος. Επίσης δεν είναι δυνατόν μόλις δύο μέρες μετά την εχθρική τοποθέτηση του κυρίου Σιδηρόπουλου για τον Ολυμπιακό και το σκάνδαλο αλλίωση του αποτελέσματος στον Βόλο με το ΒΑΡ και τον κύριο Ευαγγέλου, αντί να ορίζεται ξένους διαιτητές στον αγώνα μας, να ορίζεται ως διαιτητής ΒΑΡ ΑΒΑΡ τον κύριο Σιδηρόπουλο και την παρέα του. Ο ΠΑΟΚ του δικού του Σιβάν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να διατηρήσει το καθαρό, σε εισαγωγικά το καθαρό, αίτητο, και γι' αυτό ορίστηκε ο διεθνής διαιτητής κ. Παπαπέτρου. Έχει ενημερώσει ο κ. Παπαπέτρου την ορισμένη από τη FIFA UEFA ΚΕΔ ότι η σύζυγός του εργάζεται στο Open TV του Ιβάν Σαββίδη. Κύριε Λάκοβιτς και κύριε Χούμπελ, όπως αναλυτικά σας έχουμε ενημερώσει με την πολυσέλιδη επιστολή μας, είναι σαφές ότι το πρωτάθλημα είναι στημένο γιατί πουθενά στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να ορίζεται ο κύριος Παπαπέτρος διαιτητής στον αγώνα Άρης ΠΑΟΚ και η σύζυγός του να εργάζεται για το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Δεν μπορεί να ορίζεται παρατηρητής διαιτησίας στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό κύριος Μπίκας, πατέρας του υπαλλήλου των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να ορίζεται διαιτητής ΒΑΡ ο κύριος Σιδηρόπουλος που τοποθετήθηκε εχθρικά μέσω καμπάνιας κατά του Ολυμπιακού. Τι είχαμε. Δεν μπορεί ο γιος του πρόεδρου της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, που καλείται να δικάσει όλες τις ομάδες, να εργάζεται για το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Ο γιος του πρόεδρου της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, αυτός που έκανε το 65-20, αυτός που της Μολότοφ πλούσε. Α, αυτός είναι, μάλιστα. Μόνο σε ένα απαξιωμένο και στημένο πρωτάθλημα μπορούν να συμβούν αυτά, καθώς και όλα όσα για τα οποία σας έχουμε ενημερώσει εγγράφως και εγκαίρως, και το πρόβλημα να είναι οι δηλώσεις και η προσφυγή στην δικαιοσύνη. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Βλέπω βέβαια ότι η σύζυγος του Παπαπέτρου έχει κάνει ανάρτηση πριν από λίγο που λέει «Και κάπου εδώ τελειώνει η συνεργασία μου με το Open TV».
Τις επιλογές μας πρέπει να τις παίρνουμε στο σωστό timing. Θα κρατήσω μόνο τα ευχάριστα. Μόνο αυτά θέλω να έχω στο μυαλό μου, γιατί έτσι πρέπει, και ειδικά όταν ξέρεις ότι έχεις δώσει τα πάντα για αυτό το κανάλι. Τα καλύτερα έρχονται. See you, λέει η σύζυγος, για την οποία σας λέγαμε λίγο πριν, Μάτζη Λαζάρου. Μάλιστα. Κοπέλα, εγώ σας είπα και πριν βγει αυτό, ότι δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα για τον Παπαπέτρου. Αλλιώς ξέρετε ότι πρώτος από όλους εγώ θα αναφερόμουν στον διαιτητή, γιατί ένα, μια κατάσταση και, μια, και κάτι παραπάνω γνωρίζω σε σχέση με το, με το αντικείμενο των διαιτητών, και αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Άρη μου είσαι, αυτό να το ξέρουν, πρώτη ομάδα και πιο δυνατή. Πριν μπούμε στη λασπολογία ενός ανθρώπου και στο λαϊκισμό, και βλέπετε ότι ο Άρης δεν το πράττει, αντίπαλος με σένα πρέπει πρώτα, θα πρέπει να είμαστε πάρα 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 πολύ προσεκτικοί. Και εμείς λέμε πράγματα κάθε φορά, μόνο πραγματικά γεγονότα. Δεν πετάμε λάσπη. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, έχεις φιλάθλους που σε αγαπούν. Δεν σπηλώνουμε κόσμο μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουμε συμφέροντα. Και το κεφάλι ψηλά το κρατούν. Λέμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Και όταν η εξυγίανση είναι ένα ψέμα, θα το πούμε επίσης. Όταν οι ενώσεις καθορίζουν ποιος θα βγει πρόεδρος και οι ψήφοι αποφασίζονται σε χωροεσπερίδες, όταν έχουν μετατραπεί ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων σε κέντρα ψηφοφορίας, τότε θα τα αναδεικνύουμε. Θα αναδεικνύουμε και τους διαιτητές εκεί που πρέπει να τους αναδείξουμε. Θα λέμε και τον μπράβο στον διαιτητή που ήταν πενταρίσιος. Υπάρχουν διαιτητές φέτος, παραδείγματος χάρη να σας πω, υπάρχει διαιτητής φέτος ο οποίος έχει παίξει παιχνίδι με τον Όφη, πρώτη αγωνιστική, ο Μανούχος, και δεν έχει δώσει ένα πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ του Άρη και τον ξεφωνήσαμε. Και ο ίδιος διαιτητής ήταν πενταρίσιος στη Νέα Σμύρνη και του είπαμε, ναι φίλε, αυτό είναι διαιτησία 50-50. Δεν του ξεφωνήσαμε επειδή μας είχε αδικήσει με τον Όφη, ούτε θα σβήσουμε επειδή έκανε μια καλή διαιτησία το λάθος που έκανε με τον Όφη. Άρη μου είσαι, αυτό να το ξέρουν, πρώτη ομάδα. Θα αποδίδουμε την πραγματικότητα. Και είναι αλήθεια ότι ο Παπαπέτρου δεν έχει δώσει δικαιώματα μέχρι στιγμής. Στο ΒΑΡ, σε ένα μάτς, οκ. Okay. Στις τελικές αποφάσεις όμως δεν τις είχε αυτός. Ο διαιτητής του ΒΑΡ λέει στον διαιτητή να πάει να δει μια φάση και ο διαιτητής αποφασίζει. Υπάρχουν και οι διαιτητές βέβαια στο ΒΑΡ που δεν λένε να πάνε να δουν τη φάση. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, έχεις φιλάθλους που σε αγαπούν. Είναι αριανοί και το έχουν καμάρι και το κεφάλι ψηλά το κρατούν. Αλλά θα τα συνηθίσουμε και αυτά. Λοιπόν, δεν σας είπα αποστολή πάω, σας τη χρωστάω. Βασικά θέλω και εγώ να τη δω μαζί με εσάς. Την αποστολή του, του συμπολίτη. Γιατί κάνουν διάφορες μαϊμουνιές το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή λένε με ο τραυματίας ο Τάδε, παίζει όμως κανονικά ο Τάδε. Οπότε κάτσε να δω λίγο. Κάτσε να μπω στο έγκυρο ΠΑΟΚ 24. Να δω την αποστολή. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα
καλά να το σκεφτεί. Για να δούμε εδώ, και βλέπω και ανακοίνωση Γιωργάκη. Ω, τι λέω τον Γιώργο. Την ώρα που η πονεμένη ξεφτυλίζεται διαρκώς στο Πανελλήνιο, ο μεγάλος ηγέτης περνάει γαλήνιες στιγμές με την οικογένειά του ψαρεύοντας. Και έχει ένα ψάρι που είναι πιο μεγάλο από αυτό, να. Το μεγάλος ηγέτης. Λοιπόν, ο Σέζο στο Ηράκλειο. Δικό του διαιτητή. Φίλος του. Αυτός που δεν έδωσε φυσικά το πέναλτι, έτσι, με το βάρ με τον Κομίνη. Για να δούμε λοιπόν τώρα ποιος είναι, ποια είναι η αποστολή. Μισό λεπτό. Δεν την έχετε ρε παιδιά? Πού είναι η άμα? Α, ωραία. Να δώσω. Λοιπόν, αποστολή. Μπήκε ο Αουγκούστο, ο οποίος δεν θα έπαιζε. Εκτός Κρέσπο, Βέλμπλουμ, Ζαμπά, Καντουρί. Η αποστολή είναι 20 παίκτες. Πασχαλάκη, Ζίφκοβιτς, Μάτος, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Ίγκανσον, Μιχάη, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Βιερίνια, Ντόουγκλας, Μαουρίσιο, Μίσιτς, Εσίτη, Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Λάμπρου, Λιμιός, Σβιντέρσκι και Ακπομ είναι οι παίκτες της αποστολής του ΠΑΟΚ, που έρχεται δηλαδή χωρίς Κρέσπο και χωρίς Καντουρί στο Κλεάνθης Βικελίδη. Αυτοί είναι οι δύο απουσίες, οι βασικές για τον συμπολίτη. Από την άλλη σας είπα ότι ο Άρης δεν έχει τον Τόνσο, ο οποίος είναι τραυματίας, και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια ισορροπία και σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω βέβαια ότι σημαντικότερη απουσία είναι αυτή του Κρέσπο για τον ΠΑΟΚ. Ο Κρέσπο, ο οποίος θα μείνει έξω, και στη θέση του θα παίξει ο Βαρέλα, ενώ μέχρι τώρα έπαιζε ο Ίγκασον στη θέση του Βαρέλα. Θα παίξουν για δεύτερη φορά μαζί οι δυο τους. Παίξαν βέβαια και σε ένα ακόμα παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω ότι τυχάνει και μεγάλου σχολιασμού το παιχνίδι ατρομή του ΠΑΟΚ, στο οποίο παίξαν οι δύο ποδοσφαιριστές. Γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, όλοι εσένα φοβούνται, γιατί Άρη μου είσαι, αυτό να το ξέρουν, πρώτη ομάδα και πιο δυνατή. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Βλέπω μια ενδιαφέρουσα είδηση. Ο Γιώργος Σαββίδης. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη. Ξαφνικά, αγαπούν, ενώ μέχρι χθες θα ερχόταν στο Βικελίδης, με τα κανονικά μέτρα τάξης, Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Ξαφνικά υπάρχουν σημαντικές υποχρεώσεις. Τι υποχρεώσεις, ρε Γιώργο! Δεν θα είναι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Χθες εσείς που τον αποθεώνατε, που βγάλε το κασκόλ και ότι θα είναι, μόλις αντιλήφθηκε ότι δεν θα γίνει ό,τι πέρσι. Άρη, Άρη, εσύ είσαι. Δεν είναι δικός μας ο υπουργός τώρα. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Δεν θα είναι στο Κλεάνθης Βικελίδης, διαβάζω από το έγκυρο SDNA για τέτοια ζητήματα, φυσικά. Δεν θα είναι αλλαγή πλάνων. Απών. Άρη, Άρη. Απών ο Γιωργάκης.
πού να έρθει στο Βικελίδης. Μόνο πέρσι που έγινε πραξικόπημα ήρθες. Αυτοί που δεν ντρέπονται έθεσαν σε κίνδυνο 20.000 κόσμο για να μπεις εσύ. Και όταν πήγε ο Καρυπίδης πέφτανε να μην πω τι. Αλλά ήταν εκεί ο Καρυπίδης, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Σας ενόχλησαν που είχε δυνατά παιδιά μαζί του. Τι να κάνουμε. Επανδρώθηκε και η δική μας η ομάδα. Μόνο η δική σας θα είναι επανδρωμένη. Ομάδα ξακουστή. Λοιπόν, θα πάω στο break των 6. Και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε και Ένινγκ. Δώσαμε την είδηση, δεν δώσαμε την είδηση. Χωρίς Γιωργάκη στο Βικελίδης. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, όλοι εσένα φοβούνται γιατί Άρη μου είσαι, αυτό να το ξέρουν, πρώτη ομάδα και η πιο δυνατή. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Εδώ είμαστε, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη. Θα πάμε να ακούσουμε και Ένινγκ όπως σας υποσχέθηκα. Είναι αριανοί και το έχουν καμάρι και το κεφάλι ψηλά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Γερμανό. Για το φίλο που ρωτάει για τον Τουρμισά, είπαμε είναι στην αποστολή. Έχει βγει το δελτίο του κανονικά. Εσύ είσαι το καμάρι. Εντός της ημέρας θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕΑΡΙΣ. Τα εισιτήρια τείνουν προς sold out. Εικάζω ότι και τώρα το απόγευμα θα έχουμε ακόμα περισσότερη προσέλευση και στα εκδοτήρια και στην boutique της ΠΑΕ. Γίνεται ένας χαμός από το πρωί. Και αύριο βέβαια από το πρωί θα υπάρξει κανονικά διάθεση των εισιτηρίων. Σας δώσαμε και την πληροφορία, όπως διαβάσαμε στο SDNA, χωρίς την παρουσία του Γιώργου Σαββίδη το παιχνίδι αύριο. Ενώ είχε ανακοινώσει με φωτογραφία και μπράβο και το ένα και το άλλο και μάγκα και πάρε το διπλό, σήμερα ανηλυμένες υποχρεώσεις προέκυψαν. Μάλλον με τα μέτρα τάξη μαζί. Προέκυψαν και οι υποχρεώσεις και δεν θα είναι αύριο στο παιχνίδι. Θα είναι όμως το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ένινγκ. Τι είπε για το παιχνίδι. Και βλέπετε ότι ο Γερμανός μιλάει με στόμφο και στόφα νικητή. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, όλοι εσένα. Και αυτό ζητάει και από τους παίκτες του. Ακούμε τον Ένινγκ τι είπε πριν από λίγο στην Νόβα. Fußball. Jeder hat seine eigene Geschichte, jeder will gewinnen und wir sind gut vorbereitet und ich glaube, dass wir morgen ein sehr gutes Spiel machen. Το derby είναι πάντα το αλατοπίπερο στο ποδόσφαιρο. Κάθε ομάδα έχει τη δική της ιστορία, κάθε ομάδα θέλει το αποτέλεσμα για τους δικούς της λόγους. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι και νομίζω ότι αύριο θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Μεσολάβησε η διακοπή. Σε ποια κατάσταση είναι η ομάδα μετά από αυτές τις μέρες που μεσολάβησαν? Es gab eine Pause nach der letzten Spiel. Was ist inzwischen passiert für die Mannschaft diese zwei Wochen? Ja, zum einen war es ein bisschen schwierig, weil man bis gestern eigentlich nicht gewusst hat, ob das Spiel stattfindet oder nicht. Es war ein bisschen viel Unruhe drumherum. Bin das eigentlich so nicht gewöhnt, dass man dann nicht weiß, ob man spielt. Wir haben uns aber von vornherein so vorbereitet, dass wir immer davon ausgegangen sind, wir spielen. Wir haben einen neuen Spieler bekommen und ich bin sehr froh darüber, dass wir einen Schirm bekommen haben und das sind so die neuen Dinge.
Ήταν μια περίεργη διακοπή, γιατί μέχρι προχθές δεν ξέραμε αν το παιχνίδι τελικά θα γίνει ή όχι. Είναι κάτι το οποίο έφερε σίγουρα μια αναστάτωση σε όλο τον περίγυρο του ποδοσφαίρου και είναι κάτι στο οποίο δεν είμαι προσωπικά συνηθισμένος. Ωστόσο, εμείς προετοιμαζόμασταν πάντα με το σενάριο ότι θα παίξουμε το Σάββατο. Είχαμε πάντα αυτό στο μυαλό μας και η προετοιμασία μας ήταν αντίστοιχη. Πλέον έχω ένα νέο ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή στις τάξεις της ομάδας, έναν επιθετικό, για το οποίο γεγονός είμαι πολύ χαρούμενος και είναι μια καινοτομία σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Και αν εξαιρέσει κανείς τον Ντόνσο, δεν υπάρχουν και προβλήματα τραυματισμών ή άλλων απουσιών, έτσι δεν είναι? Und außer Ντόνσο gibt es keine andere Auswahl wegen Verletzung oder ist es anders? Nein, nein. Leider fällt Martin Ndonso aus. Er war in sehr guter Verfassung und ich denke aber, es wird nicht zu lange dauern, dass er ins Training zurückkommt. Wir haben sehr viele Spiele im Januar. Alle anderen sind Stand heute vor dem Training sind fit und ich hoffe, das bleibt so. Ναι, είναι μόνο ο Μάρτιν αυτός που λείπει λόγω τραυματισμού. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, νομίζω ότι δεν θα διαρκέσει πολύ η απουσία του, γιατί έχουμε και πάρα πολλά παιχνίδια και σημαντικά παιχνίδια τον Ιανουάριο. Όλοι οι υπόλοιποι, με δεδομένο αυτή τη στιγμή πριν από την σημερινή προπόνηση, είναι έτοιμοι και ελπίζω ότι αυτό θα παραμείνει έτσι για αύριο. Πόσο βοήθησε την ομάδα το γεγονός ότι δεν έχασε στο προηγούμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με το οποίο έκλεισε το 2019? Ja, das ist natürlich immer gut, wenn man ein gutes Ergebnis mit in die Pause nimmt. Ich hätte gerne gewonnen, also die Möglichkeiten waren da, es war ein gutes Spiel. Aber ich glaube, dass wir dadurch eben mit positiven Gedanken in die Pause gegangen sind. Das ist aber alles Schnee von gestern, vom letzten Jahr. Jetzt gilt es, nach vorne zu schauen. Είναι πάντα καλό να πηγαίνεις με ένα θετικό αποτέλεσμα στη διακοπή. Προσωπικά θα προτιμούσα σίγουρα να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι και είχαμε και τις ευκαιρίες να το κάνουμε. Ωστόσο, πήγαμε με ένα ευχάριστο συνέστημα στις γιορτές. Αλλά υπάρχει μια έκφραση στη Γερμανία ότι αυτή η συζήτηση είναι χθεσινό χιόνι. Είναι αυτό που λέμε πλέον φρέσκα κουλούρια χρειάζεται στη δικιά μας γλώσσα. Πλέον πάμε σε ένα νέο ξεκίνημα, νέο έτος, σε ένα άλλο παιχνίδι, οπότε δεν μας απασχολεί το τι έγινε πιο πριν. Θα πάμε λοιπόν στο φρέσκο χιόνι. Ο ΠΑΟΚ απέναντι μια ομάδα η οποία έρχεται με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση απέναντι στον Άρη, με δεδομένο ότι δεν ιτήθηκε μες το 2019, είναι πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα. Ποιο είναι το σκεπτικό για αυτό το μάτς, αγωνιστικά, τεχνικά? Also rein zum sportlich, zum frisches Schnee. Jetzt Park kommt als Tabellenführer und hat auch großes Selbstvertrauen, weil keine Niederlage hatte in 2019. Was denkst du über den Gegner und wie wir gegen ihn spielen? Ich glaube, dass das in diesem Spiel überhaupt keine Rolle spielt. Ob man Tabellenführer ist oder nicht, weil wir spielen bei uns zu Hause und 2019 ist auch vorbei. So, ich denke, 2020 werden neue Kapitel geschrieben. Okay. Θα αποφύγουμε να συζητήσουμε τα τεχνικά, αυτό το δικό μου σχόλιο. Δεν έχει σημασία σε αυτό το παιχνίδι, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, με τι ιστορικό έρχεται η άλλη ομάδα. Αν έρχεται ως πρωτοπόρος, με αίτητο, είναι ένα ντέρμπι, εμείς παίζουμε στην έδρα μας. Αυτά έγιναν το 2019 για τον ΠΑΟΚ. Τώρα είμαστε το 2020, είναι νέα χρονιά και μπορεί να γραφτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία. Τι κλίμα εισπράττει από τους παίκτες του, πώς αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο παιχνίδι? Was bekommst du von den Spielern? Einige haben auch bereits einige Derbys gespielt. Also, wie ist die Atmosphäre in die Mannschaft? Die Atmosphäre ist perfekt, weil das sind ja die Spiele, die jeder Fußballspieler liebt. Ich kenne das aus meiner Zeit in Deutschland. Ich habe eigentlich das Mutter aller Derby führt gegen Nürnberg gewonnen. Das sind die Spiele, die können eine ganze Saison ersetzen. Das weiß auch jeder Spieler und ich werde auch meine Spieler darauf einschwören. Und morgen gehen wir in dieses Spiel mit dem klaren Ziel, das zu gewinnen. Η ατμόσφαιρα είναι άριστη, εξοχή, καθώς αυτά τα παιχνίδια είναι τα παιχνίδια που λατρεύει κάθε ποδοσφαιριστής. Το γνωρίζω και από τη δικιά μου
προϊστορία στην Γερμανία. Το ντέρμπι είναι σαν ένα πρωτάθλημα. Η μητέρα όλων των ντέρμπι στη δικιά του εποχή ήταν το Γκρόιτερ εναντίον Ιρεβέργης. Ήταν μεγάλο το κίνητρο να κερδίσει μία ομάδα την άλλη. Όλοι θέλουν πάρα πολύ αυτή την νίκη και θα τα δώσουν όλα αύριο. Άρα ένα αποκλειστικό στόχος η νίκη. Also wir spielen nur den Sieg morgen. Es gibt kein anderes Resultat. Wir spielen immer den Sieg, aber morgen ist es noch viel wichtiger. Παίζουμε πάντα για την νίκη, αλλά αύριο είναι ακόμη πιο σημαντικό. Τελευταία, ο Άρης πηγαίνει με το 4-4-1-1. Σκοπεύει να το αλλάξει, επιμένει σε αυτό, με δεδομένο ότι έχει δώσει αποτελέσματα. Letztlich haben wir mit einem 4-4-1-1 System gespielt. Nein? Okay. Würden wir weiter so spielen, oder weil es einige gute Ergebnisse gegeben hat, dieses System, oder planst du vielleicht etwas zu verändern? Ja, ich mag das ja. Das sind ja Dinge, die. Wir spielen 11 gegen 11. Ja? Okay. Manchmal sind wir 4 Angreifer, manchmal sind wir 3 Angreifer. Natürlich werden wir auf Bewährtes bauen. Das ist auch eigentlich völlig egal, ob man jetzt. Wir müssen ein bisschen und auch schauen, dass wir in wichtigen Positionen auf dem Spielfeld Überzahl haben und dass wir die Zweikämpfe gewinnen. Απέφυγε να απαντήσει για το 4-4-1-1, δεν ξέρω, λοιπόν, να παίξαμε και κάτι άλλο. Σημαντικό είναι, κάποιες φορές παίζουμε με 4 επιθετικούς, κάποιες φορές παίζουμε με 3 επιθετικούς, μαζί με τους μετρώντας και τους μεσοεπιθετικούς μαζί. Το σημαντικό είναι αύριο να δημιουργήσουμε καταστάσεις υπεραριθμίας και να μπούμε δυνατά και να κερδίσουμε τις ατομικές μονομαχίες. Αυτό είναι. Και όχι το σύστημα με το οποίο θα παίξει η ομάδα. Και για να κλείσουμε τη συζήτηση για το ντέρμπι. Ξεχωρίζει κάποια γραμμή του ΠΑΟΚ, κάποιους παίκτες του ΠΑΟΚ που θέλει να επικεντρώσει ή... Σαν ισχύ του αντιπάλου ή τα δύναμα σημεία. Τα δυνατά και τα δύναμα σημεία. Τι ξεχωρίζει. Über den Gegner. Möchtest du etwas Spezielles sagen über die Stärken und die Schwächen, ob du etwas Gezieltes machst oder erwartest? Ich glaube, die größte Stärke, die wir morgen haben werden, ist der 12. Mann. Und der 12. Mann ist unser Publikum. Wir spielen zu Hause und alle wollen, dass wir dieses Spiel offensiv angehen und dass wir dieses Spiel gewinnen. Und da ist der Gegner nicht wichtig. Also, keine Stärke oder Schwäche der Gegner. Okay. Δεν είναι σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι τα δύναμα και τα ισχυρά σημεία του αντιπάλου, αλλά τα δικά μας ισχυρά και αδύναμα σημεία. Και νομίζω ότι για εμάς αύριο και λόγω της έδρας το δυνατότερό μας χαρτί θα είναι ο κόσμος. Θα βοηθήσει την ομάδα ως ο 12ος παίχτης και είναι κατά κάποιο τρόπο και αυτό ένα στοιχείο της υπεραριθμίας που είπαμε πριν. Αυτά λοιπόν από τον Ένινγκ. Θα ακούσουμε και λίγο Κουέστα, μια που έχουμε αυτή τη δυνατότητα μέσω της Νόβα και τις συνεντεύξεις που κάνουν οι συνάδελφοι με το κανάλι που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Άρη. Πάντως έχει πλάκα η ανακοίνωση που έβγαλε ο Μπέος. Δηλαδή βγαίνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξεφωνίζεις αυτόν που έχει την Νόβα. Το λες κοπρίτη, το λες το ένα, το λες το άλλο, αλλά θες να πληρώνετε. Να πληρώνεσαι μάλλον τα χρήματα που τα τηλεοπτικά. Θα μου πεις, συμβόλαιο έχεις. Ναι, αλλά Αχιλέα μου, εσύ δεν έλεγες ότι θα φύγεις από την Νόβα. Γιατί δεν πας να σπάσεις το συμβόλαιο, να σταματήσει να δείχνει η Νόβα τα παιχνίδια σου. Όπως θα γίνει του χρόνου δηλαδή. Πού θα σε δείχνουν εσένα, Αχιλέα μου. Αλλά ξέχασε, ο Αχιλέας δεν είναι τίποτα ρε παιδιά στο Βόλο. Ως δήμαρχος από ενδιαφέρον μιλάει. Και ως δήμαρχος από ενδιαφέροντα και στον πάγκο της ομάδας ως διερμηνέας. Είναι δυνατόν. Ρε, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Για να ακούσουμε λίγο και Κουέστα. Bueno, tenemos una gana tremenda de jugar este partido. Llevamos deseando mucho tiempo jugar en casa con nuestra afición y jugar contra ellos. Y solo pensamos en una victoria mañana. Εύχεται και ο ίδιος σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά. Είναι ένα παιχνίδι που το περιμέναμε με πολύ ενθουσιασμό προς τον κόσμο μας. Είναι ένα παιχνίδι
που είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε να κερδίσουμε και να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας. Ευχαριστήσω βεβαίως και τον Θεόφιλο Καραγλανίδη, ο οποίος είναι κοντά μας και μας βοηθάει στη μετάφραση. Αγωνιστικά, τι ξεχωρίζει από το παιχνίδι, πού στέκεται ο ίδιος και οι υπόλοιποι παίκτες του Άρη εν ώψη αυτού του ντέρμπι? Δικά μας ο Λοσπούντος νέταμεντε φουτμπολίστικος. Ήταν το του κόμμα ο Λοσκομπανιέρος, εν και πούντος ο Σφιχάης εν κόντο αλ' εκείπο βουέστρο για τον ριβάλ στα παρτίδα. Bueno, pues nuestro punto fuerte sabemos todos que son nuestro campo, nuestra afición, las ganas que tenemos de ganar este partido. Y bueno, ellos sabemos que son un equipo muy grande, son un equipo muy bueno. Pueden estar por encima nuestra, pero jugando en casa tenemos que salir a por todas. Y los que tienen la presión son ellos, no nosotros. Το δικό μας δυνατό στοιχείο είναι αφενός, όπως σας είπα, ότι παίζουμε στο γήπεδό μας. Αισθανόμαστε δυνατοί και έχουμε μεγάλη θέληση και πάθος να κερδίσουμε. Απ' την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι απέναντι μας έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πολύ μεγάλη ομάδα, η οποία θεωρητικά έχει κάποιο προβάδισμα, είναι πιο ισχυρή στα χαρτιά, αλλά είναι κάτι που δεν μας επηρεάζει. Εμείς θα παίξουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα θα παίξουν κάποιο ρόλο και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι και ο Άρης έρχεται από μια ισοπαλία εκτός έδρας σε ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ έρχεται, έχει ένα αίτητο πίσω του και οι δύο ομάδες έχουν αυτοπεποίθηση. Αυτό πόσο ρόλο θα παίξει? De alguna manera puede ser importante el tema de que el PAOK lleva mucho tiempo invicto y por otra parte vosotros también lleváis una racha de resultados positivos o es como una historia nueva de cero? Bueno, al final lo que tenemos que fijarnos en que los derbis son diferentes, se juega con el corazón, con ganas, con fuerza, con ilusión, y siempre son partidos diferentes. Lo que tenemos claro es que jugamos en casa y ahí no podemos dejar escapar nada, tenemos que salir a por ellos y a por los tres puntos. Τα ντέρμπι, όπως γνωρίζετε, είναι παιχνίδια που έχουν τη δική τους λογική και τη δική τους ιδιοσυγκρασία. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα στατιστικών δεδομένων και ψυχολογίας. Υπάρχει ιδιαίτερη ψυχολογία του ντέρμπι, όπου παίζει μεγάλη σημασία η θέληση για την νίκη, η δύναμη και ποιος θα βρίσκεται σε καλύτερο βράδυ για να πάρει το μάτς. Οπότε εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε σε κατάσταση για να χτυπήσουμε και να πάρουμε το παιχνίδι. Obviamente para ganar este partido tenemos que jugar como equipo, aprovechar el campo, que es nuestro punto a favor, y sufrir hasta el final. Φυσικά αυτό δεν κάνει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι είναι και ένας αγώνας ποδοσφαίρου, όπου πρέπει να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Και να εκμεταλλευτούμε, όπως σας είπα, τον παράγοντα έδρα, αλλά αναλόγως της φάσης του αγώνα είτε να παίξουμε εμείς με πρωτοβουλία είτε και να υπομείνουμε, δηλαδή να κρατήσουμε αποτέλεσμα αν χρειαστεί. Άννα, πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, ξεκάθαρα στο αγωνιστικό. Τι ξεχωρίζει από τον ΠΑΟΚ, σε ποια σημεία πρέπει να χτυπήσει ο Άρης για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα? Digamos en un plano mucho más específico futbolístico, ¿cuáles son los puntos más fuertes del rival según tu opinión? Y precisamente hablando de fútbol, no de psicología, ¿qué tiene que hacer el Aris técnica y tácticamente para imponerse al rival? Bueno, ya sabemos que es un equipo de los mejores de aquí, no podemos competir con ellos económicamente. Pero sí que es cierto que nosotros jugando como equipo, ayudándonos unos a otros, cerrando espacios para que no puedan jugar y aprovechando nuestras virtudes arriba, la gente que tenemos en la zona de arriba, tenemos que aprovechar nuestra táctica también, nuestro planteamiento estratégico para poder aprovechar si tenemos estas situaciones. Y yo creo que al final los derbis son los derbis. Ellos pueden estar más por encima de nosotros económicamente, mejores jugadores, pero un derbi es un derbi que hay que salir a morir y jugamos en casa. Ahí tenemos que ese plus, que ya el cansancio se nota menos. Nuestra afición nos da esa fuerza que nos faltaría y es nuestro punto a favor.
Οπωσδήποτε ξέρουμε, όπως είπε και πριν, ότι έχουμε απέναντί μας μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας, ίσως την πιο ισχυρή. Ακόμη και το μπάτζετ τους είναι υπερπολαπλάσιο σε σχέση με το δικό μας. Αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι πρέπει να παίξουμε ομαδικά, να αγωνιστούμε σαν ένα σύνολο. Ως προς το κομμάτι το τακτικό, να κλείσουμε χώρους, δηλαδή να μην αφήσουμε την ομάδα του ΠΑΟΚ να κυκλοφορήσει την μπάλα και να εκμεταλλευτεί την όποια θεωρητικά υπεροχή μπορεί να έχει σε καθαρά επίπεδο τεχνικής ποιότητας. Γνωρίζουμε ότι και εμείς στο κομμάτι το μεσοεπιθετικό και μπροστά έχουμε επίσης ποιότητα και καλές μονάδες, οπότε μπορούμε και εμείς να τους χτυπήσουμε. Από εκεί και πέρα, σίγουρα με διάθεση για πάρα πολλή δουλειά και κατά λέξη λέει να αφήσουμε την ίδια μας τη ζωή στο γήπεδο, γιατί όπως είπαμε τα ντέρμπι χαρακτηρίζονται από τις προσωπικές μονομαχίες και από το δυναμισμό και από την ψυχή που βάζει κάθε ομάδα. Μπορούμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι, όσο δύσκολο και αν φαίνεται θεωρητικά, λόγω της υπεροχής του αντιπάλου σε μπάτζετ και σε ποιότητα. Αυτά και από τον Κουέστα, που μη σας φαίνονται περίεργα. Ο Κουέστα είναι ποδοσφαιριστής και ο ΠΑΟΚ όντως έχει ένα μπάτζετ το οποίο είναι, μπορεί και δεκαπλάσιο από του Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή και είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Πέρα από όλες τις άλλες αβάντες που κατά καιρούς αναφέρουμε και τις έχουμε αναδείξει και τις έχουμε σημειώσει και υπάρχουν και είναι δεδομένες, γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, θα ήταν μια ομάδα καλή, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Δεν είναι τελείως άχρηστη, έχουν παίκτες καλούς, έχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι χρειάζονται προσοχή, χρειάζεται μεγάλη λοιπόν προσοχή στο παιχνίδι, χρειάζεται ομαδικότητα, χρειάζεται τύχη, χρειάζεται να περιοριστούν τα λάθη και ορθώς ο Κουέστα μιλάει κανονικά και ως ποδοσφαιριστής και όχι ως οπαδός. Οι οπαδοί θα μιλήσουν αύριο και έχουν και αυτοί να πούν αρκετά. Σύνθημα είναι από το Καφτατζόγλιο σε ένα Ηρακλής Άρης. Και ελπίζω κάποια στιγμή να το ξανακούσουμε αυτό στο Βικελίδης. Κλείσουμε όπως ανοίξαμε, κυρίες και κύριοι. Χωρίς καθυστερήσεις. Βλέμμα τώρα. Βρίσκει το Λάρισον στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Λάρισον μέσα στην περιοχή. Αλλάζει πόδι. Στο δεξί αργεί πολύ. Γιατί αργεί? Για τον Τικινή δεν βρίσκει την μπάλα. Ο Ματίγια. Το σου. Την μπάλα είναι γκολ. Αυτόν θα ακούτε να φωνάζει αύριο. Και πάσα του δεν βρήκε τον Τικινή. Κατέληξε στο Ματίγια και αυτός. Στη
θέλει την μπάλα στα δίχτυα του Πασχαλάκη. Λίγα λεπτά πριν το φινάλε, περίπου στο ίδιο λεπτό που πέρυσι, από το φάουλ του Ματίγια και σκοράρει ο Βέλεφ, ο Άρης παίρνει το προβάδισμα και είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να αντέξει στην πίεση του ΠΑΟΚ. Σίγουρα στα επόμενα λεπτά να φύγει με τον διπλό από την Τούμπα. Άρη. Όλοι οι δρόμοι αύριο οδηγούν στο Κλεάνης Βικελίδης. Αφού αύριο πάρω τον Άσο, θα μιλήσω και για το παιχνίδι μπάσκετ της Κυριακής, όπου αν αύριο πάρω τον Άσο, θα καταφέρω να έχει το μισό κόσμο στο γήπεδο το οποίο χτίστηκε με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Πλήρωνε ελληνικός λαός τη ΔΕΗ, η νομαρχία, τα λοιπά έξοδα, αλλά παρόλα αυτά είναι ιδιόκτητο. Τι κάνει αυτή η νομή και η χρήση. Εσύ είσαι το καμάρι, Άρη, Άρη. Σας αποχαιρετώ. Αύριο τα λέμε από το Κλεάνης Βικελίδης. Θα υπάρχει βεβαίως από πολύ νωρίς ρεπορτάζ στον Λίμπερο της καρδιάς μας και το δικό μας ρεπορτάζ και του ΠΑΟΚ 24 και Γιώργο Ζαγόρα θα έχω και σχόλια θα κάνουμε κι εμείς και όλα τα παιδιά μας θα είναι εδώ από το Λίμπερο στο γήπεδο. Θα βγω κι εγώ μετά το μάτς, θα βγει και ο Σταύρος. Όλοι θα βγούμε. Που σε αγαπούν. Εγώ θα βγω τουλάχιστον. Είναι αριανοί και το έχουν καμάρι. Αυτά. Και το κεφάλι ψηλά. Να είστε όλοι καλά. Η γάτα έχει έρθει, ο σκύλος λείπει. Αλλά θα τον βγάλει τηλεφωνικά. Εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, άρη, τα λέμε Τρίτη πλέον. Τρίτη. Έρθει, αυτά. Να είστε καλά. Πρέπει πρώτα και με το 2 στα 2 αύριο και μεθαύριο.